Καλησπέρα κύριε Καπόπουλε από το Ηράκλειο της Κρήτης. Χαιρόμαστε που για άλλη μία φορά θα τα ξαναπούμε για να μας παρουσιάσετε τα πράγματα όπως εξελίσσονται στη διεθνή σκακέρα με έμφαση στα καθημάς, στη γειτονιά μας. Να ξεκινήσω με τα ελληνοτουρκικά. Νέα εποχή στις σχέσεις μας με την Τουρκία ή δεν πρέπει να βιαζόμαστε? Δεν πρέπει να βιαζόμαστε ούτε να είμαστε υπερβολικά αισιόδοξοι ούτε απεσιόδοξοι. Θα δούμε, θα έλεγα. Προς το παρόν φαίνεται ότι τουλάχιστον και επικοινωνιακά αλλά και ουσιαστικά η Τουρκία δεν θα εξυπηρετηθεί από μια κλιμάκωση της έντασης με την Ελλάδα. Σε μια στιγμή που προσπαθούν να κάνουν μια οριοθετημένη προσέγγιση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η τουρκική ηγεσία προσπαθεί να προσεγγίσει όλους τους συμμάχους των Αμερικανών στην περιοχή, την Αίγυπτο, το Ισραήλ, και μέσα σε αυτό εντάσσω και τις ελληνοτουρκικές επαφές, παρόλο που το παρελθόν των ελληνοτουρκικών διαφορών είναι δεκαετίες πολλές και όχι πρόσφατες, όπως ήταν στις διενέξεις με το Ισραήλ και με την Αίγυπτο. Θα συνεχίσει, εκτιμάται, να πατάει σε δύο βάρκες, γιατί βλέπει τα τελευταία 2-3 χρόνια και προς τα ανατολικά και προς τη Ρωσία. Τώρα εντείνει το βλέμμα του προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, θέλει στενότερη σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πού το πάει ο Σουλτάνος? Το πάει σε μια εξισορρόπηση, έτσι αυτό προσπαθεί να κάνει. Καταρχήν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν ανταποκριθεί στο αίτημά του να διασφαλίσουν την ασφάλεια της Τουρκίας στη βορειοανατολική Συρία, όπου υπάρχουν αμερικανικές ειδικές στρατιωτικές δυνάμεις που προστατεύουν τους Κούρδους αντάρτες. Αυτό το πρόβλημα δεν έχει λυθεί ούτε θα επιληθεί. Είναι το πρόβλημα που εμποδίζει μια συνολική προσέγγιση Τουρκίας Ηνωμένων Πολιτειών. Η στρατηγική επένδυση που έχουν κάνει οι Ηνωμένες Πολιτείες στον κουρδικό παράγοντα. Η ίδια άποψη για τη Συρία έχει και η Ρωσία, η οποία πιέζει την Τουρκία να αποχωρήσει από το Αφρίν και το Ιντλίμπ, όπου είναι παρόντα στα ρεύματά της. Για να μπορέσει η Τουρκία να πάρει εγγυήσεις για την ασφάλειά της έναντι των Κούρδων, αυτές που δεν δίνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, προσπάθησε με μεσολάβηση της Μόσχας και της Τεχεράνης να τα βρει με τον Άσαντ. Ο Άσαντ ήταν κάθετος εξ αρχής, λέγοντας ότι πρώτα θα αποχωρήσει και ο τελευταίος Τούρκος στρατιώτης από το έδαφος της χώρας μου και μετά θα δούμε τι θα γίνει. Άρα, το στρέφουμε προς τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν σημαίνει ότι αποδέχομαι τη θέση των Ηνωμένων Πολιτείων στο κουρδικό. Σημαίνει ότι προσπαθώ σε όλα τα άλλα μέτωπα να μειώσω την ένταση με την Ουάσιγκτον. Εκτιμάται ότι το πράσινο φως της στο ΝΑΤΟ για την ένταξη της Σουηδίας στην Ατλαντική Συμμαχία ανάβηκε το πράσινο φως για την πώληση των F-16 από τις ΗΠΑ στην Τουρκία? Έτσι θα έπρεπε να είναι, έτσι φάνηκε να είναι στην αρχή. Στη συνέχεια όμως καταλάβαμε ότι το νομοσχέδιο για την κύρωση της ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ θα δοθεί στην τουρκική βουλή, η οποία έχει κλείσει για διακοπές στις αρχές Οκτωβρίου. Μέχρι τότε πολλά μπορούν να συμβούν. Δηλαδή, μπορεί κάποιος θερμόαιμος Σουηδός να κάψει ένα άλλο κοράνι στους δρόμους της Στοκχόλμης. Μπορεί μια διαδήλωση οπαδών του Οτσαλάν να δημιουργήσει προβλήματα. Δεν θέλει η Τουρκία να αφήσει κάτι το χαρτί που λέγεται Σουηδία πριν διασφαλίσει ότι έχει πάρει τα F-16 χωρίς περιοριστικούς πολιτικούς όρους και χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες να πιέζουν για άλλες παραχωρήσεις, όπως με τους ξεχασμένους S-400 και όπως με την ευθυγράμμιση της Τουρκίας με τις χώρες της Δύσης που έχουν επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία. Πριν σας ρωτήσω μερικά πράγματα αναφορικά και με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις περαιτέρω, θέλω να μου πείτε τα ίδια ισχύουν και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου η Τουρκία επιζητεί μια ειδική σχέση μαζί της, μια ειδική τελωνιακή ένωση. Ναι, ακριβώς. Μια ενισχυμένη τελωνιακή ένωση. Κάτι που είναι προς το συμφέρον και των δύο πλευρών, και της Τουρκίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί είναι μια αγορά τεράστια, με 85 εκατομμύρια κατοίκους η Τουρκία. Λέτε θα το προχωρήσουν αυτό το πράγμα, ο σχεδιασμός αυτός θα υλοποιηθεί? Αυτή η πρώτη τελωνιακή ένωση Τουρκίας Ευρωπαϊκής Ένωσης έγινε το 1995, υπάρχει παρελθόν δηλαδή. Και σε μια εποχή οικονομικής, αν θέλετε, ύφεσης, σε μια εποχή που και η Ευρώπη ολόκληρη πληρώνει τα κόστη του πολέμου στην Ουκρανία, των κυρώσεων στη Ρωσία και τα κόστος της πανδημίας, δεν είναι πολύ εύκολο για πολιτικές σκοπιμότητες
να παίρνεις αποφάσεις που κοστίζουν οικονομικά πολύ. Κύριε Καπόπουλε, στη μεσογειακή σκακέρα μετά την παρέλευση της τουρκικής περίοδου, τι να περιμένουμε μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας? Θα έχουμε ένταση, λέτε, στις σχέσεις και πάλι? Θα έχουμε καταρχήν τη σύγκληση του Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδος-Τουρκίας στη Θεσσαλονίκη, όπου είναι οι ηγέτες των δύο χωρών, συν υπουργοί με κρίσιμα υπουργεία. Θέλει να δείξει, δηλαδή, ο Ερντογάν, γιατί η δικιά του πρωτοβουλία ήταν αυτό το ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας, μια προσπάθεια επιστροφής προς την κανονικότητα. Αυτό δεν σημαίνει ότι είχε καταλήψει τις άλλες του θέσεις, την αμφισβήτηση της κυριαρχίας ελληνικών νησιών ή της πίεσης για αποστρατιωτικοποίηση, απλώς δεν τα προβάλλει αυτή τη στιγμή. Έχουμε παρατηρήσει και μία ύφεση στα ενεργειακά. Σκοπίμως γίνεται αυτό? Ναι, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες σπρώχνουν την ενεργειακή συνεργασία των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου, η οποία όμως είναι ένα δύσκολο στοίχημα, γιατί πρέπει, έχει ως προαπαιτούμενα να λυθούν πολλά προβλήματα. Από το να τελειώσει ο εμφύλιος στη Συρία, να λυθεί το Παλαιστινιακό, να οριοθετηθούν οι θαλάσσιες ζώνες στην Ανατολική Μεσόγειο και να λυθεί το Κυπριακό. Βέβαια, οι Αμερικανοί πιστεύουν ότι και η Νίκη. Ότι μπορεί να λειτουργήσει ανάποδα η ιστορία, δηλαδή η συνεργασία για την ενέργεια της Ανατολικής Μεσογείου να δώσει όθηση στα πολιτικά προβλήματα και τις εκκρεμότητες που υπάρχουν. Τώρα η ελληνική ομογένεια διστροπεί τις τελευταίες ώρες για τη στάση Biden αναφορικά με την πιθανή πώληση των F-16. Λένε ότι αυτά θα στραφούν ούτως ή άλλως εναντίον της Ελλάδος. Ο Ερντογάν το διαψεύδει, ότι μέχρι σήμερα εμείς κανένα F-16 δεν έχει απειλήσει την Ελλάδα. Τι γίνεται με την ιστορία τώρα αυτή? Νομίζω ότι είναι, εάν ο Ερντογάν δεν δημιουργήσει θέματα κατά τη διάρκεια της αναμονής για έγκριση της ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, είναι αποφασισμένες οι κυβερνήσεις και η κυβέρνηση των ΗΠΑ και το Κογκρέσο να παραχωρήσουν τα F-16. Άλλωστε, εάν δεν τους δώσουν τα F-16, θα αναζητήσουν υποκατάστατα αλλού. Θα πάρουν Eurofighter, θα πάρουν Rafale. Δεν θα σας έλεγα ότι θα φτάσουν στο Σουχόι, αλλά θα δημιουργηθεί μετά, δηλαδή πετάς την Τουρκία έξω από τα F-35 και δεν τη δίνεις F-16. Είναι ολίγο τη πρωτοβουλία για διάρρηξη σχέσεων. Τώρα πάμε λίγο στη Ρωσία. Η Μόσχα σήμερα είπε ότι θα απαντήσει στο ΝΑΤΟ την κατάλληλη στιγμή και με τον κατάλληλο τρόπο αναφορικά με την ένταξη την επικείμενη της Σουηδίας στην Ατλαντική Συμμαχία. Προφανώς αναφέρεται στη διάταξη των συμβατικών και πυρηνικών δυνάμεων της Ρωσίας, που αυτή τη στιγμή μια χώρα μπαίνει στην Ατλαντική Συμμαχία, στοχοποιείται από τους ρωσικούς μηχανισμούς πολέμου. Αυτό μπορεί να επιφέρει ένταση στην περιοχή? Έχουμε την ένταση στην Ουκρανία που συνεχίζεται. Οπωσδήποτε. Κοιτάξτε, η Βαλτική, που είναι πλέον μια ανατολική λίμνη, γιατί όλες οι χώρες, οι παράκτιες, η Νορβηγία, η Σουηδία, η Φιλανδία, οι τρεις Βαλτικές, η Πολωνία, η Γερμανία και η Δανία ανήκουν στο ΝΑΤΟ, με τη Ρωσία να έχει δύο μικρά παράθυρα στη Βαλτική, την περιοχή γύρω από την Αγία Πετρούπολη και τον θύλακα του Καλίνιγκραντ, μεταξύ Πολωνίας και Λιθουανίας. Οπωσδήποτε το να έχει κλείσει μια μεγάλη δύναμη σε μια ανατολική λίμνη, καταρχήν και πρόθεση πολιτική να μην υπάρχει, θα έχουμε συνέχεια επεισόδια στα όρια του θερμού επεισοδίου ανάμεσα στις ναυτικές και αεροπορικές δυνάμεις του ΝΑΤΟ και της Ρωσίας. Κατανοητό. Η Κίνα τώρα, σε όλο αυτό το παιχνίδι που έχουμε στη διεθνή σκακέρα, ποιος ο ρόλος, λέτε, θα συνεχίσει να επηρεάζει την Ρωσία? Πρόσφατα είχαμε την αποκάλυψη ότι οι Κινέζοι ήταν αυτοί που εμπόδισαν τους Ρώσους για την πιθανή χρήση πυρηνικών στον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο. Ναι, εφόσον ευστραφεί βέβαια αυτή η αποκάλυψη. Αυτή η πληροφορία, σωστά. Ναι. Η Κίνα δεν θέλει, θα ήθελε ηρεμία και σταθερότητα στη διεθνή σκηνή. Να συνεχίσει να απλώνει την επιρροή της μέσω της οικονομικής της ισχύως, μέσω του ρόλου τους ως υπεύθυνου και φερέγγιου αγοραστή αλλά και επενδυτή. Οτιδήποτε χαλάει την παγκοσμιοποίηση πλήττει τα συμφέροντα της Κίνας. Άρα και θέλουν να δείξουν απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι δεν μπορεί να αγνοούνται τα συμφέροντα της Κίνας και δεν θέλουν από την άλλη μεριά να ταυτιστούν με τη Ρωσία, η οποία
είναι σε οποιαδήποτε συνεργασία με την Κίνα, είναι πλέον ο ίσον εταίρος. Μόνο στα οπλικά συστήματα η Ρωσία εξακολουθεί και έχει την έγκλη της μεγάλης δύναμης. Κοιτάξτε τις δύο χώρες. Ένα δισεκατομμύριο, 300 εκατομμύρια είναι ο πληθυσμός της Κίνας, κάπου στα 140-150 εκατομμύρια ο πληθυσμός της Ρωσίας. Ολόκληρη η περιοχή της Ασιατικής Ρωσίας από το Ουράλια μέχρι τον Ειρηνικό, η Σιβηρία δηλαδή, δεν έχει πληθυσμό 17 εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε τι απειλή γεωπολιτική αισθάνονται οι Ρώσοι σε σχέση με την Κίνα. Τελευταίο ερώτημα κλείνοντας αυτή την συνέντευξη σε σχέση με τις ελληνοαλβανικές σχέσεις και τη συνεχιζόμενη κράτηση του ελληνικής καταγωγής δημάρχου του Μπελέρη. Εμένει η Αλβανία να τον έχει υποκράτηση επιδιώκοντας την πτώση του αξιώματός του. Φαίνεται ότι υπάρχουν και άλλες πτυχές που δεν τις ξέρουμε καλά σε αυτή την ιστορία. Δηλαδή? Είναι η αξιοποίηση των τουριστικών ακτών της Αλβανίας προς τον Νότο, mm-hmm. όπου έχουν εμπλεχθεί συμφέροντα από αντίπαλες αλβανικές φατρίες ή μαφίες. Υπάρχει δηλαδή και η πίεση αυτών των κύκλων να ελέγχουν πλήρως την περιοχή και να μην έχουν να κάνουν με έναν δήμαρχο που προσωπεί μια εθνική μειονότητα. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο κλείνοντας. Όχι, απλώς είναι καλό που αποκαταστάθηκε κάποιο κλίμα σταθεροποίησης με την Τουρκία, να ευχηθούμε να κρατήσει. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Καμποπούλε, για την ανάλυση σας.